Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλησπέρα σας, κυρία Κάλλη. Να ξεκινήσουμε με το πρώτο, με το θέμα που αφορά στις μετεγγραφές που έχουν γίνει και οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να αυξήσουν κατακόρυφα τον αριθμό των φοιτητών στο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα. Καταρχήν υπάρχει δεδομένο, το διδακτικό έργο είναι, μπορεί να διεξαχθεί με αυτόν τον αριθμό? Υπάρχουν προβλήματα? Κοιτάξτε, υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα και ιδιαίτερα σε ορισμένα τμήματα όπου ο αριθμός των μετεγγραφόμενων φοιτητών είναι σχεδόν ίδιος με τον αριθμό των εισαχθέντων με τις πανελλαδικές και ίσως και μεγαλύτερος. Άρα διπλασιάζεται αυτόματα. Διπλασιάζεται. Χαρακτηριστικά παραδείγματα, το τμήμα γεωπονίας, το τμήμα μαθηματικών, το τμήμα φυσικής και άλλα. Σε αυτά όλα τα τμήματα λοιπόν, λόγω του διπλασιασμού του αριθμού των φοιτητών εξαιτίας των μετεγγραφών, έχουμε σπουδαία θέματα, σπουδαίες δυσκολίες, μεγάλες δυσκολίες στο να παρέχουμε την κατάλληλη εκπαίδευση λόγω έλλειψης χώρων. Χαρακτηριστικά τα παιδιά δεν χωράνε στις αίθουσες και τα αμφιθέατρά μας, όσο και λόγω έλλειψης εργαστηριακών χώρων για να ασκηθούν κατάλληλα. Καταβάλουμε πολύ μεγάλες προσπάθειες για να ξεπεράσουμε αυτά τα εμπόδια, αλλά στο μέτρο του εφικτού πολλές φορές δεν τα καταφέρνουμε. Και όλο αυτό το θέμα είναι προφανές ότι προκύπτει από την ίδρυση πολλών νέων τμήματων με την μετατροπή από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία τμήματων ΤΕΗ σε ΑΕΗ χωρίς καμία προηγούμενη αξιολόγηση ή συγχωνεύσεών τους με άλλα ιδρύματα. Και μόνο να σας πω για παράδειγμα, στον χώρο των γεωπονικών επιστημών ιδρύθηκαν 24 νέα τμήματα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τον είναι μεγάλο... Είναι τεράστιο το νούμερο 24. Είναι τεράστιο, ναι. Και πολλά από αυτά τα παιδιά, γιατί κοινωνικά είμαστε με τα παιδιά και τις οικογένειές τους. Καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει μια μέση ελληνική οικογένεια στο να υποστηρίζει οικονομικά τα παιδιά της που φοιτούν σε ένα περιφερειακό πανεπιστήμιο. Αλλά συνεπώς σε αυτό είμαστε προφανώς αλληλέγγυοι και καταλαβαίνουμε και προσπαθούμε με κάθε τρόπο να βοηθήσουμε. Από την άλλη πλευρά όμως υπάρχει και πολύ μεγάλη δυσκολία λειτουργίας των κεντρικών πανεπιστημίων, στα οποία έχουμε μια πολύ μεγάλη προσέλευση πρωτοετών φοιτητών λόγω των μετεγγραφών. Αυτό που θα προτείναμε είναι να βοηθηθούν τα περιφερειακά πανεπιστήμια και οι φοιτητές από την πολιτεία, ώστε να μείνουν εκεί και τα πανεπιστήμια, τα περιφερειακά, να έχουν ζωή. Γιατί καταλαβαίνετε ότι αν έρχονται όλοι οι φοιτητές στα κεντρικά, εκεί να σβήνουν. Και οι τοπικές κοινωνίες επίσης. Βεβαίως θα πρέπει και η πολιτεία να βοηθήσει αυτά τα παιδιά οικονομικά, ώστε να μπορούν να υποστηριχθούν στη διάρκεια του σπουδού τους στα περιφερειακά πανεπιστήμια. Όταν λέτε οικονομικά, αναφέρεστε... Εννοώ παρέχοντας στοιχειωδώς ζήτηση και στέγαση. Τουλάχιστον. Ή δίνοντας στα παιδιά αυτά ένα οικονομικό βοήθημα. Ναι. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ δύσκολο για μια οικογένεια να υποστηρίζει οικονομικά τα παιδιά σε διαφορετικές πόλεις. Αλλά από την άλλη πλευρά δεν μπορεί και το κεντρικό πανεπιστήμιο, και εγώ μιλώ τώρα για το πανεπιστήμιο μας, το Αριστοτέλειο, να δέχεται ένα τόσο μεγάλο αριθμό μετεγγραφόμενων φοιτητών, σημειωτέων με πολύ μικρότερη βαθμολογία από αυτούς που εισήλθαν με τις πανελλαδικές εξετάσεις, και αυτό είναι επίσης κοινωνικά άδικο. Δηλαδή δεν μπορεί στο τμήμα γεωπονίας
Σας λέω τώρα ένα παράδειγμα που ο τελευταίος φοιτητής μπήκε με 15.000 μόρια να έρχεται ένας άλλος φοιτητής με 8.000 μόρια. Την ίδια στιγμή που ένας φοιτητής που έδωσε μόνο στο τμήμα Γεωπονίας Θεσσαλονίκης και είχε, λέω, 13.000 μόρια δεν πέρασε. Ενώ ένας φοιτητής που πέρασε σε ένα περιφερειακό πανεπιστήμιο με 8.000 μόρια με τις μετεγραφές έρχεται στο κεντρικό πανεπιστήμιο. Καταλαβαίνετε, ναι, το μέγεθος της κοινωνικής αδικίας. Ναι, πέρα από την κοινωνική αδικία δημιουργεί και ανισότητες στην εκπαίδευση. Βεβαίως. Άρα, αντιπρίτανη, με δεδομένο τον τεράστιο αριθμό, την έλλειψη αιθουσών, την έλλειψη εργαστηρίων, υπάρχει πρόβλημα πλέον στην επιστημονικότητα που παρέχει το Αριστοτέλειο. Και τα άλλα μεγάλα πανεπιστήμια, βεβαίως. Απλώς συζητάμε τώρα για το Αριστοτέλειο. Ναι, τώρα μιλούμε για το Αριστοτέλειο, να ξέρετε ότι το ίδιο πρόβλημα έχουν και άλλα κεντρικά πανεπιστήμια. Ναι, αναφέρθηκα δηλαδή νωρίτερα το ΕΚΠΑ, το Μετσόβιο, σε πάρα πολλές διακρίσεις που έχει λάβει το πανεπιστήμιο. Και για τους καθηγητές του και για τους φοιτητές του, για διάφορες ερευνητικές ομάδες. Υπάρχει πλήθος διακρίσεων επιστημονικών, συμμετοχή σε παγκόσμιους οργανισμούς, διαγωνισμούς, διακρίσεις και εκεί. Αλλά σήμερα υπάρχει θέμα. Υπάρχει πολύ μεγάλο θέμα και προσπαθούμε σαν πανεπιστημιακή κοινότητα με κάθε τρόπο, με όλες μας τις δυνάμεις, τουλάχιστον για αυτή τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, να διατηρήσουμε το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και έρευνας. Όμως αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί, δηλαδή είναι πέραν των δυνατοτήτων μας. Επομένως η ευχή μας είναι, γιατί δυστυχώς όλα αυτά ελέγχονται κεντρικά στη χώρα μας από την πολιτική ηγεσία, ελπίζουμε κάποια στιγμή, η νέα υπουργός σε δηλώσεις το ανέφερε, ότι πλέον τα πανεπιστήμια τα ίδια θα καθορίζουν τον αριθμό των εισακτέων και όχι το Υπουργείο. Ελπίζω αυτό να τηρηθεί και να μην ανατραπεί. Και ως εκ τούτου η ευχή μας είναι να μην έχουμε ξανά αυτό το παράλογο σύστημα των μετεγραφών που δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα και στην ελληνική κοινωνία, αν θέλετε, και σε εμάς σαν ένα κεντρικό πανεπιστήμιο. Με σεβασμό πάντα όλο αυτό, και το τονίζω, στην κοινωνική διάσταση του θέματος. Ναι, καταρχήν υπάρχει η αναντιστοιχία μεταξύ της παραγωγής επιστημόνων και της αγοράς εργασίας. Αυτό είναι το πρώτο και βασικότερο θέμα. Από εκεί και πέρα, βέβαια, είναι πάρα πολύ καλό να μορφώνονται τα Ελληνόπουλα, όλα τα Ελληνόπουλα, αλλά μην περιμένουν η μόρφωση, η επιστημοσύνη τους να συνδεθεί άμεσα με την εργασία τους στο μέλλον. Γιατί κάτι τέτοιο είναι και ανέφικτο. Είμαστε μια μικρή χώρα πληθυσμιακά. Δεν μπορούν να γίνουν άλλοι. Και εκεί ακριβώς είναι και η ευθύνη, αν θέλετε, και η δική μας και της πολιτείας για τις αποφάσεις που λαμβάνει. Ακριβώς. Εγώ όμως θα επιμείνω. Επίσης, ένα μεγάλο θέμα, αν μου επιτρέπετε τη διακοπή, είναι ότι έχουμε πλέον ένα μεγάλο έλλειμμα σαν χώρα στην τεχνολογική μας εκπαίδευση. Διότι με τη μετατροπή των ΤΕΙ σε ΑΕΙ, δηλαδή των τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε πανεπιστήμια, δεν υπάρχει πια τεχνολογική εκπαίδευση. Και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα για τη χώρα μας. Δεν μπορεί δηλαδή μια χώρα να πορευτεί χωρίς τεχνολογική εκπαίδευση. Είναι παγκόσμια πρωτοτυπία αυτό. Είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Βεβαίως προβλέπεται από σχετικό νόμο της προηγούμενης κυβέρνησης η ίδρυση διετούς διάρκειας σπουδών εντός των πανεπιστημίων τεχνολογικής διάστασης, αν θέλετε. Αντιλαμβάνεστε όμως, με τον φόρτο τώρα που έχουμε, με τους τεράστιους αριθμούς, την πίεση που έχουμε με τους τεράστιους αριθμούς προπτυχιακών φοιτητών, ότι σχεδόν αδυνατούμε να παρέχουμε και την τεχνολογική εκπαίδευση εντός των ΑΕΗ. Άρα είναι επιτακτική ανάγκη να δει η πολιτεία πώς θα λύσει το θέμα της έλλειψης τεχνολογικής εκπαίδευσης στη χώρα μας. Αυτά τα θέματα τα συζητήσατε στη σύνοδό σας την πρόσφατη? Τα συζητήσαμε, αναμένονται. Και πού καταλήξατε? Ότι αναμένονται γενναίες αλλαγές
στην ανώτατη εκπαίδευση. Αυτό σας διεμήνυσε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Μάλιστα. Μάλιστα. Για να αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα θέματα, βεβαίως αντιλαμβάνεστε, αντιλαμβανόμαστε όλοι, ότι δεν είναι εύκολες αποφάσεις, ιδιαίτερα όταν σχετίζονται και με το πολιτικό κόστος. Αυτό σημαίνει, Αντιπρίτανη, ότι ενδεχομένως να έχουμε και κατάργηση του νόμου Γαβρόγλου και επαναφορά της τεχνολογικής εκπαίδευσης. Οι γενναίες αλλαγές εννοώ. Θα έλεγα ότι το ερώτημα είναι καλύτερα να το θέσετε στην κυρία Κεραμέως. Είπα, μήπως είχατε κάποια μηνύματα εσείς από την Εγώ νομίζω ότι ο υπουργός έχει όλη την. Όλο το Υπουργείο και οι υφυπουργοί έχουν όλη εκείνη την καλή διάθεση και βούληση να προχωρήσουν σε αλλαγές που θα είναι προς όφελος της πατρίδας μας κυρίως και των παιδιών της. Και της εκπαίδευσης. Προφανές. Της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Ναι, γιατί έτσι δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε ότι αν αυτό το σύστημα συνεχιστεί, δηλαδή κάθε χρόνο τα κεντρικά πανεπιστήμια παίρνουν διπλάσιο αριθμό φοιτητών από αυτόν που ήδη είχαν και είναι ήδη υπερβολικός, δεν υπάρχει μέλλον. Δηλαδή και τα περιφερειακά ερημώνουν, δεν θα υπάρξει μέλλον στην ανώτατη παιδεία. Αυτή τη στιγμή αριθμητικά, πόσους φοιτητές έχει το Αριστοτέλειο? Έχει περισσότερους από 60.000 χωρίς συμμετεγραφές. Αλλά τον ακριβή αριθμό πλέον δεν τον γνωρίζουμε. Θα μπορούμε να τον γνωρίζουμε μόλις τελειώσει αυτό το κύμα των μετεγραφών. Και τα μέλη δε επικαθηγητές δηλαδή παραμένουν γύρω στις 2.500? Όχι, έχει μειωθεί δραματικά ο αριθμός. Έχουμε περίπου 1.700 μέλη. 2.500 ήταν πριν από μία δεκαετία. Οι θέσεις δεν αναπληρώνονταν. Όσοι δηλαδή συνταξιδοτούνταν, συνάδελφοί μας, δεν αναπληρώνονταν οι θέσεις τους. Εις το εξής, ελπίζουμε ότι θα ισχύσει η αντικατάστασή τους. Δηλαδή ότι κάθε ένας που θα συνταξιδοτείται, η θέση του θα αναπληρούνται με έναν νέο συνάδελφο. Η πρακτική απορία μου όμως είναι πώς είναι δυνατόν 1.700 μέλη, 1.700 καθηγητές περίπου, να διδάξουν σε περισσότερους από 60.000 φοιτητές. Είναι πραγματικά, θα έλεγα, μια παγκόσμια μοναδικότητα. Δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολο. Να σας πω απλώς ότι το Αριστοτέλειο ειδικά διαθέτει μια εξαιρετική ηλεκτρονική γραμματεία με την οποία μπορούμε σε ένα μεγάλο βαθμό να ξεπερνούμε δυσκολίες του μεγάλου αριθμού φοιτητών. Δηλαδή μπορούμε να ανεβάζουμε τις παρουσιάσεις μας σε μια βάση δεδομένων. Μπορούμε να εξετάζουμε με ηλεκτρονικό τρόπο, χωρίς αυτό να καταργούμε βέβαια τις γραπτές εξετάσεις. Μπορούμε να κάνουμε πολύ συχνές προόδους από απόσταση. Αλλά πάντα όμως αυτά είναι βοηθητικά εργαλεία που έχουμε αναπτύξει στο Αριστοτέλειο με μεγάλη επιτυχία και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να αναπληρώνουν την φυσική παρουσία. Άρα έχουμε ένα εξαιρετικό σύστημα ηλεκτρονικής υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου που σε ένα βαθμό γεφυρώνει το χάσμα της έλλειψης καθηγητών, αλλά σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορεί αυτό να γίνει μοναδικότητα. Έχουμε και τη φυσική παρουσία που εκεί έχουμε μεγάλα προβλήματα. Λογικά. Δηλαδή έχουμε λίγες αίθουσες για αυτόν τον μεγάλο αριθμό, έχουμε λίγους καθηγητές για αυτόν τον μεγάλο αριθμό φοιτητών που έχουμε στη δύναμή μας. Και ως επακόλουθο αυτού, κύριε Αντιπρίτανη, έχουμε τα προβλήματα της φοιτητικής μέρημνας. Είστε αρμόδιος, Αντιπρίτανης, και για αυτό το κομμάτι της λειτουργίας του Πανεπιστημίου. Είχαμε πρόσφατα και μία διαμαρτυρία κάποιων φοιτητών για την λειτουργία της φοιτητικής λέσχης, του εστιατορίου της φοιτητικής λέσχης. Λύθηκε το θέμα από εσάς. Ωστόσο, για τόσο μεγάλο αριθμό φοιτητών πρέπει να υπάρχουν προβλήματα
τόσο στη σύντηση όσο και στη στέγαση. Δεν ήταν έτοιμο το Αριστοτέλειο να δεχτεί τέτοιο μεγάλο πληθυσμό φοιτητικό. Ναι. Να σας πω, σε ό,τι αφορά την σύντηση, έχουμε μία εξαιρετική πανεπιστημιακή φοιτητική λέσχη που μπορεί να σητίζει καθημερινά και μέχρι 10.000 φοιτητές. Έλεγχοι γίνονται τώρα πια στην φοιτητική λέσχη. Δεν σας άκουσα. Έλεγχοι. Ναι, βεβαίως. Βεβαίως γίνεται έλεγχος, εκδίδονται κάρτες σύντησης και οι φοιτητές εισέρχονται με την επίδειξη της κάρτας σύντησης προκειμένου να λάβουν το φαγητό τους, το οποίο περιλαμβάνει πρωινό, γεύμα και δείπνο. Δηλαδή κάθε φοιτητής μπορεί να απολαμβάνει κάθε μέρα πρωινό, γεύμα, μεσημβρινό και βραδινό. Και μάλιστα μιας εξαιρετικής ποιότητας ανάμεσα σε πολλές επιλογές, τρεις συγκεκριμένα επιλογές το μεσημέρι και άλλες τρεις το βράδυ. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τη σύντηση, είμαστε εξαιρετικά περήφανοι για τη λειτουργία της πανεπιστημιακής φοιτητικής λέσχης μας. Για περίπου 10.000 φοιτητές. Κατά μέσο όρο όμως επισκέπτονται κάθε μέρα περίπου 4 με 5.000 φοιτητές. Από τους 10.000 που έχουν κάνει αίτηση για σύντηση. Δικαίωμα σύντησης. Και το υπόλοιπο φαγητό τι γίνεται, πετιέται? Όχι βέβαια. Υπάρχει σχετική μέρημνα ώστε το φαγητό περισσεύει αν γίνεται το μεσημέρι να δίνεται το απόγευμα και ό,τι άλλο περισσεύει να δίνεται σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες της πόλης μας. Συνεπώς δεν πετιέται ούτε μία μερίδα φαγητού. Εκεί που έχουμε όμως προβλήματα, γιατί πρέπει να λέμε και τα προβλήματα που έχουμε και τα κακά μας, είναι στη στέγαση, στις εστίες. Και εκεί τα προβλήματα ξεκινούν από το γεγονός ότι οι εστίες ανήκουν στο INEDV, Ινστιτούτο Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης, που είναι μία δομή του Υπουργείου Παιδείας και που ουσιαστικά εκείνο το ίδρυμα έχει την... Το Ινστιτούτο έχει την ευθύνη, την οικονομική ευθύνη λειτουργίας των εστιών. Εκεί λοιπόν η κατάσταση δεν είναι καλή και προσπαθούμε με κάθε τρόπο και σύντομα θα ελπίζω ότι θα έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα να αλλάξουμε αυτή την κακή κατάσταση που σχετίζεται κυρίως με το γεγονός ότι οι εστίες έχουν μείνει για πολλά χρόνια χωρίς ουσιαστική συντήρηση των υποδομών. Ξέρετε, είναι εξαιρετικά κτίρια, βρίσκονται δίπλα στο Εθνικό Κολυμπητήριο και με μια εξαιρετική θέα σε όλη την πόλη της Θεσσαλονίκης, αλλά για πολλά χρόνια... Είναι εγκαταλειμμένα. Υφίστανται μια συντήρηση, στοιχειώδη θα έλεγα, αλλά δεν έχει γίνει ποτέ. Είναι σχεδόν εγκαταλειμμένα και πολλοί είναι οι φοιτητές που μένουν σε αυτά και διαμαρτύρονται για τις συνθήκες στέγασής τους. Βρισκόμαστε λοιπόν σαν Νέα Βρετανική Αρχή σε μία άμεση επαφή. Ήταν από τα πρώτα θέματα που βάλαμε ως στόχο να αλλάξουμε. Με το INEDV έχουμε ήδη κάνει τρεις συναντήσεις μαζί τους. Τους περιμένουμε τον πρόεδρο και το... και έναν εκπρόσωπο του INEDV να μας επισκεφθεί πολύ σύντομα πριν τα Χριστούγεννα στην Θεσσαλονίκη για να δρομολογήσουμε βήματα ώστε να αλλάξει αυτή η άσχημη κατάσταση που υπάρχει σε εστίες. Δεν θα έπρεπε οι εστίες να περάσουν στην κυριότητα του Πανεπιστημίου με την έννοια να έχετε εσείς τον πρώτο λόγο στη διοίκηση των εστιών για τους φοιτητές σας, αφού τους ή άλλως το Αριστοτέλειο στεγάζει τους φοιτητές του. Είναι αλήθεια αυτό, είναι κάτι που ισχύει όμως για όλες τις εστίες της χώρας. Εγώ θα έλεγα ότι... Απλώς μιλάμε για το Αριστοτέλειο τώρα, που έχει και πάρα πολύ μεγάλο αριθμό φοιτητών. Εγώ θα έλεγα, κυρία Γκαλή, ότι εκείνο που έχει σημασία είναι να αλλάξει η κατάσταση. Εάν αυτό γίνει... με το να έλθουν οι εστίες στο Αριστοτέλειο ή χωρίς, έχει πολύ μικρή σημασία.
Προφανές είναι ότι θα ήταν καλύτερο να έχει το Αριστοτέλειο την ευθύνη, αλλά δεν πειράζει, ας την έχει την ευθύνη το ΕΝΕΔΙΒΗΜ, αλλά να γίνουν πραγματικά αλλαγές που χρειάζονται ώστε οι φοιτητές μας να ζουν σε έναν χώρο αντάξιο της φήμης του Πανεπιστημίου μας. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Αντιπρετανή. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα όσα μας είπατε. Ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα όλα όσα μάθαμε για τη λειτουργία σήμερα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας απόγευμα. Να είστε καλά. Γεια σας.